Πάμε να μπούμε σε ρεπορτάζ, σε ροή, με ρεπορτάζ παιδείας. Έχουμε κάνει μια αρχή εδώ και τρεις εβδομάδες και παρουσιάζουμε τα κενά και τα προβλήματα τα οποία καταγράφονται και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, από την Κίσαμο μέχρι και τη Σιτία, στο μέτωπο των κενών, των προβλημάτων, της υποστελέχωσης, προβλήματα με υποδομές στα σχολεία της Κρήτης, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Σήμερα θα πάμε στα Χανιά. Πάμε λίγο να δούμε λίγο τα κενά πρωτοβάθμιας. Αυτή τη στιγμή ελλείψεις είναι περισσότερα από 40 αυτή τη στιγμή. Κενά τα οποία δημιουργούν προβλήματα. Δημιουργούν προβλήματα στο μέτωπο της εύρυθμης λειτουργίας. Κάθε χρόνο, εκεί Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, στο ίδιο έργο θεατές. Θέλω να πάμε λίγο στην πρώτη ζωντανή σύνδεση, να συναντήσουμε τον κύριο Αντώνη Τσαλαπάκη, με την ιδιότητα του Προέδρου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Θα τοποθετηθεί ο κύριος Τσαλαπάκης. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα. Μεγάλα είναι τα προβλήματα, όπως αναφερθήκατε και εσείς. Τα κενά αυτή τη στιγμή ξεπερνούν τα 40 στον νομό όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, ενώ την ίδια ώρα έχουμε πάνω από 60 κενά σε εκπαιδευτικούς για την παράλληλη στήριξη. Την παράλληλη στήριξη μαθητών μας, οι οποίοι χρήζουν επιπλέον συμπληρωματικής ενίσχυσης και βοήθειας καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, μέσα στις σχολικές μας μονάδες. Για αυτούς τους μαθητές δεν γίνονται επιπλέον προσλήψεις, όπως οφείλει το Υπουργείο να κάνει, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μένουν υπό προϋποθέσεις μέσα στη σχολική μονάδα, χωρίς να υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό για να τα υποστηρίξει. Μάλιστα. Έχετε κάποια ενημέρωση ή από την εμπειρία σας γενικά, καθώς τα προβλήματα αυτά δεν καταγράφονται πρώτη χρονιά στα σχολεία των Χανίων, πότε περίπου περιμένουμε τοποθέτηση αναπληρωτών προκειμένου αυτές τις θέσεις να καλυφθούν? Κανονικά, στο μοτίβο που έχουμε συνηθίσει να ασκεί το Υπουργείο Παιδείας, γίνονται μία, δύο και τρεις φάσεις προσλήψεων εκπαιδευτικών. Η φετινή χρονιά είναι μια από τις χρονιές όπου η τρίτη φάση, οι ελλείψεις για την τρίτη φάση είναι τεράστιες. Θεωρούμε ότι είναι αδύνατο να καλυφθεί όλος αυτός ο αριθμός των λειτουργικών αναγκών, των κενών δηλαδή που έχουμε σε εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης, αν αναλογιστούμε ότι κάτι αντίστοιχο ισχύει και στα υπόλοιπα σχολεία και στους υπόλοιπους δομούς της χώρας. Εμείς πιέζουμε να καλυφθούν όλα τα κενά που έχουμε αυτή τη στιγμή στο νομό Χανίων, τα οποία ξεπερνάνε τα 100. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας, ναι, και να προχωρήσει το Υπουργείο σε επιπλέον προσλήψεις για να μπορούμε να υπάρχει αναπλήρωση σε περίπτωση άδειας ή έκτακτης απουσίας εκπαιδευτικού. Κάτι το οποίο δεν προβλέπεται πουθενά μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Θέλω λίγο να πιάσουμε και το θέμα. Ξέρετε, με τα προβλήματα δεν θα το αφήσουμε σήμερα. Ξέρετε ότι η πόρτα της εκπομπής είναι ανοιχτή και θα το πιάσουμε και θα το παρακολουθούμε μέσα από ρεπορτάζ, κύριε Τσαλαπάκη. Υπάρχει εξής είδηση, ότι ξεκινούν μαθήματα κολύμβησης για παιδιά τρίτης δημοτικού. Σωστά. Θέλω λίγο να ενημερώσουμε γονείς. Είναι μια είδηση που μας αγγίζει και έχει ενδιαφέρον. Αυτό ξεκινάει τώρα, είναι κλιματικά ανατρίμηνο. Ναι. Αλλάζουν οι σχολικές μονάδες στις οποίες απευθύνεται το πρόγραμμα. Υπεύθυνος κάθε φορά για την υλοποίηση του προγράμματος είναι ο καθηγητής του μαθήματος της φυσικής αγωγής, δηλαδή ο γυμναστής που υπάρχει στη σχολική μονάδα, ο οποίος μετακινεί τους μαθητές, ναι, με τα λεωφορεία τα οποία καλύπτονται από την περιφέρεια, το κόστος δηλαδή της μετακίνησης των μαθητών, προς τα κολυμπητήρια, για να γίνει το μάθημα της κολύμβησης. Μάλιστα. Μπαίνουμε σε ρυθμούς κανονικότητας κατά κάποιο τρόπο, αν και η πανδημία και ο κορονοϊός βρίσκεται ακόμα δίπλα μας. Ωστόσο, είναι μια θετική εξέλιξη για παιδάκια δημοτικού, να ξεφύγουν λίγο και από τις σχολικές αίθουσες και από την καθημερινότητα των μαθημάτων. Στη σωστή κατεύθυνση. Είναι σημαντικό που υπάρχει μια εναλλακτική μορφή προβολής και διδασκαλίας ενός μαθήματος το οποίο ως νησί το έχουμε ανάγκη. Σωστά. Όσο μάλλον η υποστήριξη και το επιπλέον επίπεδο διδασκαλίας για τα μέτρα προστασίας, για τα ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στη θάλασσα, τα οποία γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος και στο κολυμπητήριο με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών της
φυσικής αγωγής, για μας είναι στη σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα. Ένα σοβαρό ζήτημα είναι ότι δεν έχουν όλοι οι μαθητές τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν σε αυτό το πρόγραμμα, πόσο μάλλον όταν έχουμε μαθητές που είναι από απομακρυσμένα σχολεία, μάλιστα, όπως είναι τα σχολεία της επαρχίας μας. Μάλιστα, Πρόεδρε, θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Δώσαμε το στίγμα των προβλημάτων και της εξέλιξης με την κολύμβηση. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.